Όταν σας βλέπω όλους μαζί σε κοινή σας εμφάνιση έξω, χτυπάει η καρδιά μου. Ειδικά όταν βλέπω τόσο αγαπημένες την Αταλία και την Κωνσταντίνα, όπως ο διάολος στο λιβάνι, στη μία μεριά η μία, στην άλλη η άλλη. Και στη μέση κάποιος να τις χωρίζει. Τη μία αγκαζέ με το Χατζηδάκι, μην έρθει ο Ξανθός Φατάουλας δίπλα, στην άλλη ο Αργυρός στη μέση. Αγάπη. Εμένα μου αρέσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και έχω ακούσει από τους περισσότερους αρνητικά σχόλια, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει και η καθοσύνη της, μ' αρέσει και λίγο η πονηριά της. Με όποιον δάσκαλο καθίστε, για γράμματα θα μάθεις, λένε. Με κάνει και γελάω. Χωρίς λόγο με κάνει και γελάω. Και εμένα το ίδιο, κοίτα σύμπτωση. Εμένα ότι... πάντως μου αρέσουν τα πονάκια, όλοι τα ξέρουν. Τα πονάκια. Τα μικρά πόνι. Α. Τώρα που γελάσαμε λίγο, για πες μας τα δικά σου νέα. Ετοιμάσαι πυρετοδός για το κόκκινο χαλί στο The Battle 4. Ενυπομονώ να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ. Η Ελένη Καρποντίνη έχει περάσει από πολλές εκπομπές και πολλά πόστα. Λογικό λοιπόν είναι να την ρωτήσουμε και 2-3 πράγματα για την τηλεόραση. Το Dance with the Stars είναι μια συγκεκριμένη συνταγή. Τα ζευγάρια που χορεύουν, νομίζω περισσότερο παίζει ρόλο το casting και η κριτική επιτροπή. Εμένα μου αρέσει ο Dancing with the Stars, ούτως ή άλλως εκεί δούλευα. Το αγαπώ, μου αρέσει, εντάξει, το παρακολουθώ. Σαφώς φέτος είναι λίγο πιο πεσμένα τα πράγματα. Αλλά όπως είπαμε, αυτό είναι λόγω της κρίσης. Ποιος θα τους χορέψει όμως το ταψί? Η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Το έχει, είναι αυτό που λέμε, τη βλέπεις και λες το έχει. Είναι και όμορφη, έχει και το κορμί, χορεύει τέλεια. Αλλά μεταξύ μας τώρα, δεν θα θέλεις και εσύ να ήσουν τώρα σε μια εκπομπούλα? Σου έχει λείψει τηλεόραση? Όχι, δεν μου έχει λείψει. Δεν μου έχει λείψει. Καθόλου. Θα ήθελα βέβαια εννοείται να ξανακάνω, αλλά δεν μου έχει λείψει προς το παρόν. Και αν χτυπήσει την πόρτα κάτι καλό? Ανάλογα την πρόταση. Ένα Dancing with the Stars, θα το ξανακάνε? Δεν νομίζω τώρα να ξανακάνω Dancing with the Stars. Με τα τουρκικά έχεις πρόβλημα? Δεν βλέπω καθόλου τουρκικά. Τίποτα. Τσοκ, τσοκ, όχι. Προτιμάς μήπως κάτι σε μαγειρική? Τη μέρη είναι από τα πολύ ταλαντούχα παιδιά, αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα την εγκλωβίζει λίγο. Θα ήθελα να τη δω κάτι σε πιο. Να διασκεδάζει τον κόσμο. Άλλωστε εδώ που τα λέμε, το μόνο που μας έμεινε είναι να χαμογελάμε. Τουλάχιστον δεν φορολογείται ακόμα.